Πώ η Τουρκία αγκαλιάζει τη νέα παγκόσμια τάξη είναι ο τίτλο άρθρου έγκρι του Διεθνού Μέσου Μαζική Ενημέρωση, του οποίου τα κυριότερα σημεία είναι τα ακόλουθα. Ονομαστικά μέλο του ΝΑΤΟ, η Τουρκία δεν βλέπει πλέον τον εαυτό τη υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών και σχηματίζει νέε συμμαχίε. Πριν από την επίσκεψή του στον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών Wang Yi, ο Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργέη Λαβρόφ δήλωσε ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Κίνα και οι συμπαθεί του θα κινηθούν μαζί προ μια πολυπολική, δίκαιη και δημοκρατική παγκόσμια τάξη. Επίση, σύμφωνα με τον Μπλερ, είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία που η Ανατολή μπορεί να είναι επί ίση ώρε με τη Δύση σε αντίθεση με το 1945 ή το 1980 κατάρρευση τη Σοβιετική Ένωση όταν η Δυτική Δημοκρατία ήταν ουσιαστικά ανερχόμενη. Ο Μπλερ πιστεύει ότι φτάνουμε στο τέλο τη δυτική πολιτική και οικονομική κυριαρχία και ότι ο κόσμο θα είναι τουλάχιστον διπολικό και πιθανώ πολυπολικό. Κατά τη διάρκεια τη περίοδου του ψυχρού πολέμου, η Τουρκία ήταν σταθερό μέλο του ΝΑΤΟ με την εξωτερική πολιτική να συμβαδίζει με τον δυτικό προσανατολισμό. Αλλά όπω σημείωσε ο Τούρκο φιλόσοφο Γενιοφόρο Τζελάλ, η Τουρκία είναι ένα πλοίο που κατευθύνεται προ την Ανατολή. Οι επιβαίνοντε πιστεύουν ότι κατευθύνονται προ τη Δύση. Στην πραγματικότητα, απλώ τρέχουν προ τα δυτικά με ένα πλοίο που πλέει προ τα ανατολικά. Η παγκόσμια τάξη ήταν μια οθωμανική έννοια, σύμφωνα με την οποία η παγκόσμια τάξη σε όλε τι πτυχέ τη, πολιτικέ, κοινωνικέ και οικονομικέ, διοικούνταν από την θρησκεία, Ισλάμ. Μια τριμερή σύνοδο κορυφή μεταξύ των ηγετών τη Ρωσία, του Ιράν και τη Τουρκία και μια συνάντηση μεταξύ του Ερντογάν και του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Άγκυρα υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία τη Τουρκία και όχι μια μετατόπιση άξονα. Από τη μία πλευρά, στην Αγία Πετρούπολη το 2013, ο Ερντογάν κάλεσε τον Πούτιν να αφήσει στην Τουρκία στον Οργανισμό Συνεργασία τη Αγκάη. Ωστόσο, τον Ιανουάριο, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να παραμένει στρατηγική προτεραιότητα, γεγονό που δείχνει πόσο σκληρά πιέζεται από την κατάρρευση τη οικονομία τη Τουρκία, αναφέρει μεταξύ άλλων το άρθρο. Στην παραπάνω ανάλυση, άρθρο αποτυπώνεται διαχρονικά η εξωτερική πολιτική τη Τουρκία μεταξύ Ανατολή και Δύση, αλλά και η προσπάθειά τη να εκμεταλλευτεί τι διεθνεί συγκυρίε και καταστάσει για εξυπηρέτηση των δικών τη εθνικών στόχων, οι οποίοι με τον Ερντογάν θέλουν την Τουρκία έναν ανεξάρτητο πόλο ισχύω που θα κυριαρχεί από τα Βαλκάνια και τον Κάφκασο μέχρι και τη Μέση Ανατολή. Ο Τούρκο πρόεδρο ονειρεύεται πράγματι την ανασύσταση τη Οθωμανική Αυτοκρατορία, γεγονό που αποδεικνύεται με του χάρτε Μπαχτσελή και τη γαλάζια πατρίδα. Αυτή η επέκταση μπορεί να γίνει με την κατάργηση των προβλέψεων τη συνθήκες της Λοζάνη αρχικά και για τον λόγο αυτό δίνονται από τους Τούρκους αυθαίρετε ερμηνείε άρθρων τη, προκειμένου να κατηγορηθούν γειτονικά κράτη για την υποτιθέμενη μη τήρησή τη. Σε αυτήν του την προσπάθεια, οι Τούρκοι βρίσκουν για ακόμα μία φορά απέναντί του τον Ελληνισμό. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Εάν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.